δύσκολη νίκη, τουλάχιστον αγχωτική νίκη για την ομάδα σου. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, άγχος τώρα, τι είναι αυτό που πρέπει να διορθώσετε? Να σας πω, μπορούσαμε να κάνουμε το έργο μας υπερβολικά πιο εύκολο. Μπορούσαμε να έχουμε πετύχει 2-3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Σοφαριστήκαμε με μια όμορφη εκτέλεση φάουλ στην αντίπαλη ομάδα. Κάναμε το match derby, ενώ είχαμε και κυκλοφορία και φάσεις. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε να μην χαλαρώνουμε, θεωρώ να μην χαλαρώνουμε μετά το 1-0 ή όταν βρισκόμαστε προς το σκορ. Συνήθως λέμε ότι ένα γρήγορο γκολ βγάζει από πάνω σας το άγχος από τους ποδοσφαιριστές. Ίσως αυτό όμως να είναι και μια παγίδα για αυτό που είπες, για να χαλαρώσετε. Ναι, αν δεν το κοιτάξεις σωστά και επαγγελματικά, το ότι έχεις βάλει ένα γρήγορο γκολ μπορεί να σου γυρίσει μπούμεραγκ. Να κλειστείς πίσω, η άλλη ομάδα να σε χτυπάει συνέχεια και μια φάση που δεν το περιμένεις να δεχτείς κάποιο γκολ και μετά πρέπει πάλι να ξαναλλάξεις όλη την οργάνωσή σου για να πετύχεις κάποιο γκολ. Σήμερα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πέραμε τους βαθμούς, πάλι καλά. Έπρεπε να το κάνω πιο εύκολο βέβαια και κοιτάμε τα επόμενα παιχνίδια μπροστά. Έρχεται το μάτς με τον Λεβαδιακό, μια επίσης σφιχτή ομάδα στην άμυνα που και αυτή με τα δικά της προβλήματα, αφού δεν ήξερε αν θα ανέβει ή όχι στην κατηγορία, κοιτάει με οποιοδήποτε τρόπο να πάρει το παιχνίδι. Πώς το περιμένετε αυτό το μάτς? Άποψή μου είναι ότι ο Λεβαδιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Καλούς παίχτες, ποιοτικούς και ειδικά από τη μέση και μπροστά. Έχει γρήγορους παίχτες. Πρέπει να κοιτάξουμε και αυτό το μάτς όπως όλα τα άλλα ξεχωριστά. Να πάμε να πάρουμε τους τρεις πόντους και σε αυτό και να τελειώσουμε για τη χρονιά με το άλλο παιχνίδι με το απόλυτο.